πάω στον αντιστράτηγο και εκτελεστικό διευθυντή του παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, τον κύριο Λουκόπουλο, που γράφει, ποιος ακούει είναι το θέμα, διότι εμείς τσακωνόμαστε για τους δύο βουλευτές και δεν κοιτάμε ότι όλοι έχουν βάλει το χεράκι στο μέλι. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Ζαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με τιμάτε. Κύριε Λουκόπουλε, ενώ εδώ γίνεται της Ροδόπης το ανάγνωσμα, ο Ερντογάν από τα κατεχόμενα έδειξε πόσο περιστερά έγινε μετά τις εκλογές. Θα έχω, για να διαφημίσω κιόλας, έτσι θα έχω σχετικό άρθρο αύριο στο Liberal για αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο Ερντογάν τα είπε μια χαρά. Τα είπε όλα ξεκάθαρα, με περίσσια σαφήνεια και επειδή σας άκουσα προηγουμένως, λέτε ανώμαλη προσγείωση. Δεν νομίζω, διότι ζουν σε μια εικονική πραγματικότητα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Θα βρούνε κάτι άλλο να πούνε και θα πούνε τι πιο σωστό από την ειρήνη που μας λέει ο Ερντογάν. Χωρίς να σκεφτούν όμως ότι αυτή είναι η ειρήνη αλλά Τούρκα. Ας πάρουμε το Αιγαίο. Δηλαδή να πετούν τα αεροσκάφη τα τουρκικά πάνω από τη Σύρο, από τη Μύκονο, για να διαγείρουμε λίγο και τα σύνδρομα του Κολονοκίου, να μην τολμήσουμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, να μην ξαναμιλήσουμε για νησιωτική ΑΟΣ ή υφαλοκρηπίδα, να αποστρατικοποιήσουμε τα απειλούμενα νησιά μας, να μιλήσουμε για τις 158 μικρονησίδες, να αφήσουμε να γίνεται λίγο ανατολικά του Ηρακλείου έρευνα και διάσωση από τους Τούρκους και ούτω καθεξής. Τα είπε πολύ πάρα πολύ καλά, γιατί δεν υπάρχει θέμα διαλόγου, προσχηματικού διαλόγου για να επιλύσουμε εντός εισαγωγικών τις διαφορές τις οποίες έχει δημιουργήσει όμως τα προβλήματα. Είναι ένας προσχηματικός διάλογος που θέλει να επιβάλλει στην Ελλάδα η Τουρκία ένα καθεστώς μειωμένης κυριαρχίας. Και από εκεί και πέρα ήταν και το Κυπριακό, αφού βρέθηκε κατά παράδοση πρώτη φορά στα κατεχόμενα, στο ψευδοκράτος, που εκεί ξεκάθαρα μίλησε για δύο κράτη. Βέβαια έφερε από πάνω τον φόβο της οριστικής διχοτόμησης, δηλαδή τώρα τι είναι ενωμένο το νησί, των δύο κρατών, για να πούμε εμείς όι με τι κακό που μας βρήκε αγάμου και να πούμε εντάξει δεχόμαστε και μια συνομοσπονδία η οποία θα είναι από την πίσω πόρτα τη η επλήρωση του τελευταίου στρατηγικού της Άγκυρας που είναι ο πολιτικός έλεγχος όχι μόνο των κατεχομένων αλλά όλης της Μεγαλονήσου. Άρα τα είπα τόσο σύντομα που ελπίζω να μην χρειάζεται κάποια άλλη περαιτέρω, μπορούμε να πούμε κιόλας, έτσι ανάλυση. Πάντως κύριε Λουκόπουλε, χάσει κερδίσει μου λέτε, η τράπουλα είναι κατά τέτοιο τρόπο μοιρασμένη για να έρθει όλο το χαρτί στα χέρια του. Αυτό μου περιγράφεται στην ουσία. Η Τουρκία, αυτό πρώτα απ' όλα που ζητάει, για να πούμε πρωτίστως θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Το Κυπριακό είναι εθνικό θέμα που απασχολεί εδώ και 68 χρόνια αδιάλειπτα την ελληνική πολιτική. Είναι. Και πολύ σωστά. Είναι. Πολύ σωστά. Είναι. Ξέρετε πόσο πολύ είναι, κύριε Λουκόπουλε. Κύριε Λουκόπουλε, ακούστε με λίγο. Αλλά είναι. Ή η Κύπρος είναι πολύ μακριά πια. Εγώ σας λέω τι είναι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν στις πολιτικές, πολιτικά κόμματα της Ελλάδος και πολιτική ελίτ θεωρούν ότι είναι ένα γκάτι στο μάτι τους και ας βγει και πάει όπου θέλει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ σας λέω ως Έλληνας πρώην στρατιωτικός, έτσι, και το κυριότερο ως αναλυτής που μου κάνετε τη τιμή να ζητάτε τις απόψεις μου. Mm-hmm. Αυτό σας λέω εγώ τώρα. Nice. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, αυτό είναι το θέμα. Είναι όμως ένα διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Χρυσοδουλίδη να το λένε στην τελευταία τους στην επίσκεψη που έκανε ο Χρυσοδουλίδης στην Αθήνα πριν δύο μήνες μετά την εκλογή του στον Πρόεδρο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Όμως, γι' αυτό θέλω να σας πω για τον κύριο Κοντζιά, ο κύριος Κοντζιάς λέει και δέχομαι ότι επηρεάζει όλο το τόξο των ελληνοτουρκικών και μια κακή λύση στην Κύπρο θα επηρεάσει και το Αιγαίο. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Μετά έρχεται. Ό,τι γίνεται εκεί είναι δοκιμή προς την Ελλάδα. Να φανταστείτε, μετά την επιτυχή
επιχείρηση που κάνανε, εντός εισαγωγικών επιτυχή, διότι την κάναμε πολλά προβλήματα, διότι δεν υπήρχαμε εμείς. Και η Ελλάδα απεμπόλησε το βασικό της δικαίωμα ως εγκύτρια δύναμη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ερχόμαστε και λέμε λοιπόν ότι φτάνουμε στο σημείο, θα επηρεάσει και θα έρθει. Είτε λέγεται παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ΑΟΣ, ήρθανε μετά στο Καστελόρι. Το θυμάστε που το συζητάγαμε και λέγαμε ότι είναι πρόβα το 2017-18. Το τι κάνει. Πάμε τώρα στο εξής. Η βασική αρχή της Τουρκίας είναι συζητάμε τα δικά μου και τα δικά σου μισά-μισά. Αυτή είναι αρχή. Αυτοί θέλουν λοιπόν οι κύκλοι στην Αθήνα που με κάθε ευκαιρία λένε άντε επιτέλους να τα βρούμε και χαριτολογώντας, επιτρέψαμε την έκφραση, την έχουμε καθιερώσει, είναι ή να τα βρούμε νάκηδες. Ή άλλοι σιχάκηδες για να έχουν ήσυχο το κεφάλι. Άρα λοιπόν όλα τα θέλει στο πιάτο Ερντογάν και κυρίως την Κύπρο. Βρήκε ευκαιρία να πει εκεί, διότι αρχίσαμε πάλι να λέμε είδατε χάσαμε και την ευκαιρία να το βάλουμε μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να πούμε και για την ευρωπαϊκή πορεία και μήπως ο Ερντογάν θέλει να ενταχθεί και να αρχίσουμε να οραματιζόμαστε Ελσίνκια και ούτω καθεξής. Συγγνώμη που τα λέω έτσι, αλλά μερικές φορές παρασύρομαι, διότι δεν έχουμε μάθει τίποτα, δεν έχουμε καταλάβει τίποτα, όπως θα έλεγε και ο Ταλεϊράνδος. Κύριε Λουκόπουλε, ένας ακροατής, σταθερός ακροατής, ο Μιχάλης από τα 12 έστειλε σήμερα μια πληροφορία ότι εδώ και ένα μήνα οι ψαράδες, και το ξέρει το είδος, με αυτό ασχολείται, εντοπίζουν τουρκικές σημαίες σε μικρά νησιά, βράχους και νησίδες, γύρω από τη Σίμη, Διαβατές, το Σέσκλι, σημαίες με μαγνήτες και κάτι σαν κρεμάστες, πιθανόν να μεταφέρονται εκεί άγνωστο από ποιους, με ντρόουν. Αυτό σας λέει κάτι στην περίοδο που διανύουμε? Με βρίσκεται λίγο προετοιμάσεως αυτό, ότι εφόσον δεν αμφισβητούμε τον κύριο Μιχάλη τι λέει, αλλά εφόσον αυτό το οποίο έχει διαπιστώσει είναι αυτό που είναι, όντως υπάρχει κάποιο θέμα και κυρίως συνδέεται με κάποια στρατική δραστηριότητα μελλοντικής εκμεταλλεύσεως. Δεν μπορώ όμως να πω κάτι επ' αυτού παραπάνω από τη στιγμή που δεν έχω περισσότερα στοιχεία. Μάλιστα. Λέει ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά και θα έρθω στα υπόλοιπα. Κύριε Λουκόπουλε, λέει με συγχωρείτε. Η Κύπρος είναι μακριά και αυτοί που αποφασίζουν πολιτικά στον πρώτο και τελευταίο βαθμό έχουν βάλει και το Καστελόριζο μακριά. Για να τα λέμε, λέει, να καταλαβαινόμαστε πλέον τι γίνεται εδώ. Αυτό υπόθηκε κάποια στιγμή. Η Κύπρος δεν είναι μακριά. Δεν πρέπει να το βλέπουν. Είναι ένα άλοθη το οποίο δημιουργήθηκε και δεν είναι μόνο, γιατί πρέπει να τα πούμε, δεν είναι μόνο αυτό επειδή υπόθηκε από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμαλή την πρώτη. Είναι και αυτοί οι οποίοι κάνανε το πραξικόπημα και για το οποίο υπήρχαν σχέδια και για το οποίο δεν έπραξαν τίποτα. Γι' αυτό μιλάμε περί προδοσίας, έτσι, για την δικτατορία, για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Εάν από εκεί και πέρα όμως εγκαταλείψαμε τους Κύπρους στην τύχη τους και ακόμα επιθυμούμε, ο τέτοιος είπε πολύ σωστά, ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, είπε ότι υπάρχουν πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, θα έπρεπε να πει όλος ο πολιτικός κόσμος, πραγματικά δηλαδή έτσι, που θα ήθελα αν είναι δυνατόν να πατήσουμε το κουμπί, να επιληθεί όπως είναι, να το αφήσουμε και να τελειώνουμε, γιατί είναι μεγάλο αγκάθιρε παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, αφού απομακρύνεται η Κύπρος και στην Κύπρο η Ελλάδα, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα κύριε Σαχίνη, και το λέω παντού και το γράφω παντού, ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο συμβατικές υποχρεώσεις ως εγκύτρια δύναμη. Έχει ιστορικές υποχρεώσεις έναντι του ελληνισμού που είναι εκεί και έστω και ένας να υπήρχε, αντιστρέφοντας αυτό που είπε ο Νταβούτογλου, ένας ελληνική συνείδηση να υπήρχε κάτοικος, θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι εκεί. Και τέλος, έχει στρατηγικά συμφέροντα. Φανταστείτε λοιπόν μια ολοκληρωτικά ελεγχόμενη από την Τουρκία Κύπρο. Άρα λοιπόν όλη αυτή η κουβέντα περί του μακριά, πολύ σωστά το θέτει ο φίλος μας από τα Γιάννητσά, αν άκουσα καλά, και από την καρδιά της Μακεδονίας, πολύ σωστά πρέπει να εξαλειφθεί. Διότι μετά την απομάκρυση της Κύπρου ήρθε και η απομάκρυση του Καστελόριζου. Ελπίζω όμως ότι όλα αυτά που ακούγονται, γιατί και το Καστελόριζο είναι αγκάθι στο μάθη της Τουρκίας, όλα αυτά που ακούγονται να μην είναι αληθή.
Τώρα, ενώ συμβαίνουν αυτά, στο εσωτερικό έχουμε μπλακεί τα τελευταία 24 ώρα σε μια συζήτηση με επίκεντρο τη Ροδόπη, όπου ρωτώ από την εμπειρία που έχετε και στην ανάλυση. Δηλαδή, θα πέσει κανείς από τα σύννεφα αν μετά τις εκλογές, στην όποια προσπάθεια διερευνητικών επαφών με την Τουρκία, το πρώτο θέμα που θα θέσει ο Ερντογάν θα είναι το ζήτημα μειονότητας στη Θράκη? Και ποιος είπε ότι δεν έχει τεθεί το θέμα της μειονότητας για τη Θράκη? Έχει τεθεί, έχει τεθεί. Πολύ σωστά το λέτε, αλλά το πρώτο λέω, είναι αυτό. Ναι, ναι. Και ξέρετε πότε τέθηκε? Δημοσίως. Επειδή μας είπε και ο κύριος Δένδιας ότι συναντήθηκε τον Ιούλιο του 20 στις Βρυξέλλες. Με μία ημέρα μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις Βρυξέλλες, μία ημέρα, του 21 συγγνώμη, μία ημέρα, ξέρετε τι έγινε? Υποβλήθηκε στον ΟΗΕ η γνωστή επιστολή Σινιρλίογλου. Τη θυμάστε ποια είναι? Βεβαίως. Είναι αυτή η οποία εν είδη μανιφέστου τοποθετεί η Άγκυρα όλες τις απαιτήσεις. Και εκεί μέσα αναγράφεται σαφώς το θέμα της καταπίεσης της τουρκικής μειονότητας. Έκτοτε όμως, πολλές φορές το έχει αναφέρει και ο Ιμπραήμ Καλίν, ο μιλήχιος Ιμπραήμ Καλίν, ως alter ego του Τούρκου Προέδρου, που τώρα είναι επικεφαλής αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της περιβόητης ΜΙΤ της Τουρκίας, το έχει πει, το έχει ξεκαθαρίσει, το έχουν πει πάρα πολύ, ακόμα και μιλήχοι πολιτικοί, οι οποίοι υπήρχαν στην πλευρά του Κιλιτσάρογλου, όπως ο κύριος Νταβούτογλου, που κάποιοι Αμερικάνοι θα τον ήθελαν να τον δούνε υπουργό εξωτερικών σε μια άλλη κυβέρνηση. Και θέλω να σας πω, από εκεί και πέρα υπάρχει. Το θέμα είναι, όπως έχει τεθεί, όπως δημιουργήθηκε, είναι συνυπεύθυνα όλα τα κόμματα, όλος ο πολιτικός κόσμος, η τοπική αυτοδιοίκηση, θα πάμε και εκεί, για το πώς χειριζόμαστε τους μειονοτικούς υποψηφίους. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι μειονοτικοί υποψήφοι ελέγχονται από το τουρκικό προξενείο. Το τουρκικό όμως προξενείο ελέγχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και σε 80-90% τους υποψηφίους, τους πώς τους τοποθετεί, σε ποιες παρατάξεις τους βάζει και ποιον υποστηρίζει. Αυτό λοιπόν, θέλω να σας πω, δεν είναι τυχαίος ότι υποστηρίχθηκαν δύο. Και αυτό που υπόθηκε από κάποιον βουλευτή να ξεκαθαρίσουν τώρα τι είναι, αν είναι Έλληνες μουσουλμάνοι ή Τούρκοι, αν είναι Έλληνες μουσουλμάνοι βουλευτές ή Τούρκοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι αληθές. Αλλά θα πρέπει να τους πάρουμε όλους. Όλους σας λέω. Ακόμα και ο κύριος Ιλχάν Αμετ, που είχε εκλεγεί με 11.000 ψήφους το Μάιο του 2012 και είχε ανεβάσει το ποσοστό του κόμματος, του προσωπικού κόμματος της κυρίας Μπακογιάννη στο 18%, ήταν τότε εκλεκτός του προξενείου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή πρέπει να δούμε. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες για το που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Δεν μου λέτε, κύριε Λουκόπουλε, επειδή είστε ένας και γνώστης αλλά και σοβαρός αναλυτής. Δηλαδή σοβαρά τώρα πέσανε από τα σύννεφα τα κόμματα, προσποιούνται. Συγγνώμη για το έλαντε, αλλά δεν ξέρουν το ρόλο του προξενιού και υπάρχει ένα λογικό ερώτημα. Με συγχωρείτε, υπάρχει ένα λογικό ερώτημα. Εγώ θα περίμενα αυτό να τα ακούσω και από τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, που οφείλει και αυτός να ξεκαθαρίσει στα του οίκου του, διότι το θέμα σηκώθηκε και από στελέχη του κόμματός του στη Ροδόπη. Ωστόσο, θα περίμενα, αφού η κυβέρνηση διαστόματος Κέρτσου, η προηγούμενη, όχι η υπηρεσιακή, είπε ότι ενημέρωσε τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης πριν την προεκλογική περίοδο, θα περίμενε ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης να θέσει ένα ερώτημα. Ο πρωθυπουργός, τον οποίο υπάγεται η ΕΕΠ, τι έκανε τότε για τη δράση του προξενιού? Δηλαδή, απλά δηλαδή έστειλε ένα χαρτί στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, δες τι κάνεις με τους δικούς σου, γιατί έχουμε πληροφορίες και παντζίδικα ότι το προξενείο λειτουργεί έτσι και έτσι, και τι έκανε η υπεύθυνη κυβέρνηση για τον πρόξενο που λειτουργεί έτσι και έτσι? Δεν είναι θέμα? Καταρχήν, κύριε Σαχίνη, πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν έπρεπε να υποθεί. Έστω και αν πολιτικά στέλνει στο καναβάτσο το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Δεν έπρεπε να υποθεί. Ούτε έπρεπε να υποθεί για το πόσο αποτελεσματικό ή μεγάλο ή μικρό είναι το κλιμάκιο, και ότι υπάρχει κλιμάκιο της ΕΕΠ
εκεί και να το διαφημίσουμε. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα, όλα αυτά καταγράφονται. Εκεί όμως που είναι το σημαντικό, είναι ότι ήξεραν. Τα κόμματα γνωρίζουν πολύ καλά και έχουν και δικούς τους ανθρώπους. Είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται οτιδήποτε. Την άλλη φορά ο κύριος Χιλιανίδης δεν βγήκε. Το θυμάστε. Mm-hmm. Δεν βγήκε. Η πολιτική αυτή την οποία ξέρω διαχρονικά, διότι και στην έχουμε υπηρετήσει και έχουμε μελετήσει και στην Ροδόπη και σε όλη την Θράκη συνολικά. Έξι, μιλάμε για 10 χρόνια κοντά, έτσι. Το προξενείο ή η τουρκική πλευρά, όποια και αν είναι, και επειδή έχει πάρει πολύ αέρα, κοιτάζει πάντοτε να έχει δικούς του ανθρώπους και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση. Δεν κόλλησε τώρα στην κυβέρνηση. Επίσης, θα πρέπει να πάρουμε και τους υποψηφίους και της Νέας Δημοκρατίας και δίκιο. Του Πασόκ, γιατί... και όλους, και να τους ρωτήσουμε. Γιατί περνάει στον Τούκο, έχετε δίκιο που επιμένετε, διότι οι δύο εξελέγησαν. Οι άλλοι που δεν εξελέγησαν με τα άλλα κόμματα, αντιστοίχως, τι ακριβώς έχουν πει για το θέμα της μειονότητας? Γνωρίζουν τα κόμματα που κουνάνε το δάχτυλο, διότι υπάρχουν υποψήφοι τους που έχουν πει τα ίδια. Λοιπόν. Θα πούμε. Ας πάρουμε αυτόν που όμως που εξελέγει με το Πασόκ, τον κύριο Ιλχάν Αμέτ. Τον κύριο Αμέτ Ιλχάν. Έτσι. Ο κύριος Ιλχάν, πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, έχει πολλές φορές αναφερθεί στην τουρκική μειονότητα. Δεύτερον, έχει συμμετάσχει σε έναν που θεωρούμε παράνομο εδώ, σύλλογο αλληλεγγύης της Δυτικής Θράκης. Μίλησε με φωτογραφία, μπορείτε να τη βρείτε αυτήν, με φωτογραφία πίσω του Αχμέτ Σαντίκ, του γνωστού, έτσι μειονητικού, ο οποίος μιλούσε ακόμα και για απόσχηση, έτσι, δεν μιλούσε όμως για δικαιώματα. Και κυριότερα παρευρέθηκε και μίλησε σε αυτό το συνέδριο, έχοντας από πίσω του σημαίες της λεγόμενης τουρκικής ανεξάρτητης Θράκης. Αυτά γιατί δεν λέγονται? Μάλιστα. Γιατί δεν λέγεται, ας μας πει και ο συμπατριώτης σας εκεί, και δεν στρέφουμε τώρα πολιτικά, και ο κύριος Ανδρουλάκης, τι σχέση ή τι έχει πει ο κύριος Μπουργάν. Κύριος Μπουργάν. Ο οποίος επίσης δεν εξελέγει. Ναι. Καταλάβατε. Είναι αυτό το θέμα. Άρα μπορούμε τώρα κάτι να κάνουμε. Πολύ λίγα μπορούμε να κάνουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή γενικότερα... Λέμε ότι για τους δεν είναι λάθος η εργαλειοποίησή της για προεκλογικούς λόγους. Τραγικότατο αυτή τη στιγμή. Τραγικότατο. Και να σας πω κάτι, λαϊκίστικα. Δεν έπρεπε ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε 4 χρόνια αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα μετά από την 4,5 του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την εμπειρία να πέσει σε αυτή τη λούμπα. Σας το λέω έτσι ξεκάθαρα. Η Γενική Γραμματέας ακόμα κυβερνάει, για να πούμε. Εντάξει, υπάρχει επίσημα υπηρεσιακή κυβέρνηση, αλλά ο μηχανισμός, ο κρατικός. Δεν έπρεπε να πέσει σε αυτή τη λούμπα. Εγώ αυτό το οποίο λέω. Και ιδιαίτερα μια έμπειρη πολιτικός, η οποία είναι και πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη, η κυρία Μπακογιάννη. Θέλουμε να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Ας τα πούμε όπως είναι. Κάποιοι στενοχωριούνται. Κάποιοι μπορεί να πικραίνονται με αυτά τα οποία λέμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτήν έμαθα να υποστηρίζω και αυτήν θα εκφράζω. Κύριε Λυκόπουλε, πριν σας αποχαιρετήσω, δεν θα το ξεχάσω, δεν θα τα αφήσω. Γιατί οφείλω να το πω αυτό προς ακροατές, είναι υποχρέωσή μου. Είστε από τους ελάχιστους συνεπείς στην ανάλυση, ακόμη και σήμερα, που δεν είναι της μοδός, ενώ είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, των εξελίξεων στην Ουκρανία. Γράφεται και αναλύεται απανωτά, προς τιμήν σας. Κάποιοι άλλοι που πέρασε η μόδα εγκατέλειψαν το γεγονός και δεν έχουμε αντιληφθεί ότι με επίδικο την Ουκρανία αλλάζει όλος ο κόσμος ουσιαστικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε μια φάση ανακοινούμενης αντεπιθέσεως με ένα φράγμα με τεράστιες καταστροφές ανατιναγμένο, το οποίο όμως φράγμα ανατιναγμένο, εγώ ρωτάω δημοσιογραφικά, είναι στο βόρειο τμήμα του. Δηλαδή από εκεί αδειάζει το νερό προς τα νότια, που σημαίνει το σημείο που μπορείς να κάνεις αντεπίθεση, αν τα λέω καλά. Μήπως όλα αυτά λένε κάτι, και τι εικόνα έχετε?
στο νότιο τμήμα, είναι το επάνω μέρος του φράγματος όπου ήταν και ο υδροηλεκτρικός σταθμός. Ναι, ναι. Και έχει ανεβάσει και έχει υποστεί πλημμύρα, έχει δημιουργήσει πλημμύρες και παθητικό έδαφος. Να την πω εγώ επίθεση, την ονομάζω και όχι αντεπίθεση, διότι δεν, εδώ και ένα και 8 μήνες, 9 μήνες δεν αμήνεται πλέον ο Ουκρανικός στρατός, αλλά βρίσκεται σε μια θέση αντιπαράθεσης με τα ρωσικά στρατεύματα τα οποία κατέχουν τμήματα της επικράτειας. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, μεν αναλύσαμε ότι μπορεί να είναι ακόμα και οι Αμερικανοί έχουν αποφύγει να πούνε ποιος ευθύνεται για την ανατίναξη. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, έτσι, τα διάφορα άλλα. Παρόλα αυτά όμως έχει δημιουργηθεί παθητικό έδαφος ένθεν κακήθεν του Δνίπερου, ιδιαίτερα στην αποδό πλευρά, δηλαδή στην ανατολική πλευρά που κατέχουν οι Ρώσοι. Όμως από εκεί και πέρα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και πρέπει να το πούμε σε άλλες περιοχές μία επιθετική δραστηριότητα χωρίς να είναι η αναμενόμενη και προσδεκόμενη πολυθρύλητη μεγάλη επίθεση ή αντεπίθεση αφού το λένε τα μουμουέ των Ουκρανών. Γίνονται κάποιες προκαταρκτικές ενέργειες, κάποιες επιθετικές αναγνωρίσεις και θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Το θέμα είναι όμως ότι όσο παρατείνεται, και αυτό λέω, ότι όσο παρατείνεται αυτός ο πόλεμος, δεν ξέρουμε ποιος θα πετύχει την αποφασιστική νίκη ούτως ώστε να επιβάλλει τη θέλησή του, ή δεν ξέρουμε αν εξαντληθούν και οι δύο πλευρές, και η μία πλευρά έχει και τη Δύση μαζί της, εξαντληθούν και πούν ότι το κόστος της συνεχίσεως του πολέμου είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε συμβιβασμό. Για να δούμε πώς θα πάμε. Είναι όμως, όπως το είπατε το επιδικό, είναι κάτι που επηρεάζει όλη την Ήπειρο, αν όχι όλο τον κόσμο. Αλλά θα πρέπει να δούμε ξεκάθαρα. Δεν είναι το να πούμε εμείς είμαστε με την πλευρά, σωστή πλευρά της ιστορίας ή με την, ούτε μπορώ να σας πω ad hoc υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο φαίνεται εκεί. Αλλά θα πρέπει να βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση, να μην την ερωποιούμε και κυρίως να μην με ευσεβείς πόθους εμπλεκόμεθα μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία δημιουργεί άλλες συνθήκες. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι η παράταση ή το τέλμα, γιατί είναι πολύ δύσκολο και δεν το λέω εγώ, το έχει πει ο Αμερικάνος αρχηγός Γέθα, είναι αδύνατο, θεωρήσει σχεδόν αδύνατο, φέτος η Ουκρανία για το 2023 να ανακαταλάβει τα κατεχόμενα εδάφη. Άρα μιλάμε για ένα παραδεδαμένο στρατιωτικό τέλμα, θα γίνονται κάποιες επιχειρήσεις, θα συνεχίζεται ο πόλεμος φοράς και πάντα θα ελοχεύει ο κίνδυνος μιας μεγαλύτερης κλιμάκωσης και ανάφλεξης και πιθανόν χρήσης πυρηνικών όπλων. Και θέλω να απαντήσετε και στη φίλη την Ιφηγένεια που λέει καλημέρα στον εκλεκτό κύριο Λουκόπουλο. Πέρα από τα γεωπολιτικά και εθνικά, υπάρχει και κάτι που άπτεται της καθημερινότητας σε σχέση με τον κόσμο στη Ροδόπη. Η παρουσία της κυρίας Μπακογιάννη και η φρασιολογία της δεν θα σχολιαστεί, λέει, από κανέναν. Διότι αν δεν συνιστά ψυχολογική απειλή απέναντι σε φοβισμένους ανθρώπους που τους χειρίζονται οι εκάστοτε μηχανισμοί του βαθέως κράτους, τι συνιστά? Είναι δείγμα γραφής αυτή ο Έλληνα πολιτικού? Αυτό είναι περισσότερο πολιτικής έμπλεξης. Εγώ το ανέφερα ως θέμα ασφαλείας και ως θέμα διεθνώς σχέσεων μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Αναφανόν, εγώ δεν κρύβω, ως πολίτης θα το χρησιμοποιήσω. Δεν μου άρεσε αυτός ο εκβιασμός και γενικά, έστω και αν δεν είναι, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, σε μεγάλο βαθμό τουρκοποιημένη η μειονότητα και ακολουθεί τους ψευδομουφτίδες που έχουν σχέση, ψευδομουφτίδες, να το πάλι τώρα σας λέω, όλοι οι υποψήφοι βουλευτές και όλοι οι υποψήφοι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δημοτικοί σύμβουλοι και το καθεξής. Κλείνω την παρένθεση. Όταν βγαίνει μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση αυτή εξασφαλίζει ισοπολιτεία για όλους. Είτε είναι κομμουνιστές, είτε είναι ακροδεξιοί, είτε είναι αυτό, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι Εβραίοι, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Αυτό μόνο θέλω να πω. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Λουκόπουλε. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε και το άρθρο στο Liberal με ενδιαφέρον.